Αγαπητές αθλήτρες, αγαπητοί αθλητές, κυρίες και κύριοι, αποτελεί για μένα ξεχωριστή τιμή να σας υποδέχομαι στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί και έχει τη σημασία του με 5 στελέχη της κυβέρνησης, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος και είναι ενδεικτικό της σημασίας για μας τη σημερινή εκδήλωση να υποδεχθούμε όλους εσάς, τις αθλήτριες, τους αθλητές μας, εσάς που μας κάνατε, γιατί υπάρχει και πίσω γραμμή, και συνεχίζετε να μας κάνετε περήφανους μέσα από τις επιτυχίες και τις ξεχωριστές σας διακρίσεις. Όλοι εσείς που συμβάλατε καθοριστικά όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τη δική σας προσωπική διαδρομή, γνωρίζω ότι σε πολλές των περιπτώσεων αυτή η διαδρομή είναι και μοναχική, έτσι ώστε να είμαστε περήφανοι για τον κυπριακό αθλητισμό. Και πριν όποιας άλλης αναφοράς, ακούστηκαν πολλά απόψε για το τι έχουμε κάνει ως πολιτεία, όχι μόνο εμείς, όλες και προηγούμενες κυβερνήσεις, τι έκαναν για τον κυπριακό αθλητισμό. Εμένα να μου επιτρέψετε, μπορεί να είναι λίγο παράδοξο, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω έντονα, δεν έχουμε κάνει αρκετά για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό σε τούτη τη χώρα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και η όποια οικονομική ενίσχυση, γιατί χρειάζεται οικονομική ενίσχυση όσον αφορά τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, δεν πρέπει να προσεγγίζεται, κυρία Πρόεδρε, της Επιτροπής Οικονομικών, αφού αναφέρθηκε προηγουμένως ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, δεν πρέπει να προσεγγίζεται μέσα από λογιστικά ή οικονομικά δεδομένα. Θεωρώ είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε σε τούτον τον τόπο. Γι' αυτό θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Είχα δει πριν λίγο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συναθλητή σας, δεν θα αναφέρω το όνομα, ο οποίος θα συμμετάσχει στην Ολυμπιακή ομάδα στο Παρίσι, ο οποίος μιλούσε για τα γήπεδα που έκανε προπόνηση. Δεν υπήρχε γήπεδο να κάνει προπόνηση. Σε μια χώρα, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν έτη 2024, δεν μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι κάνουμε ως πολιτεία αυτά που πρέπει να κάνουμε για τον αθλητισμό όταν δεν υπάρχουν υποδομές. Πολλοί από εσάς αναγκάζεστε να μεταβείτε στο εξωτερικό για να προπονηθείτε. Άρα το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε ως πολιτεία είναι να επενδύσουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, πολύ περισσότερο στις υποδομές. Να μιλήσω λίγο για την εκδήλωση, όπως και ο τίτλος της υποδηλώνει, λαμβάνοντας και ο Υφυπουργός Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων, είναι και δική σας ευθύνη, λαμβάνοντας αφορμή και από τους προσεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες, η εκδήλωση μας προσφέρει μια αναδρομική πορεία στα σπουδαιότερα γεγονότα που χαρακτήρισαν τόσο την αναβίωση της κορυφαίας αυτής της αθλητικής συνάντησης από την εποχή της του 1896 στην Αθήνα μέχρι και όλες τις Ολυμπιάδες που ακολούθησαν μέχρι και το Παρίσι. Λέχθηκαν πολλά για όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ κρατώ μια σταθερά, όποια εξέλιξη και αν σημειώθηκε, υπάρχει πάντα μια σταθερά, αγαπητή Βούλα, και αυτός είναι ο τόπος που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί. Όπου και αν διοργανώνονται οι Ολυμπιακοί, όλα ξεκινούν από την Ελλάδα. Γι' αυτό η απόψινή σου παρουσία εδώ, πέραν των όσων ανέφερε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, να μην τα επαναλάβω, είναι ιδιαίτερα τιμητική, λαμβάνοντας υπόψη και το ρόλο της Ελλάδος. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση με τη Βούλα, θα την αναφέρω και στη συνέχεια, αλλά θέλω να την πω τώρα. Δεν είναι μόνο μια πετυχημένη αθλήτρια. Αποτελεί πρότυπο αθλητή, καταφέρνοντας μέσα από τον δικό της αγώνα, όπως τον έκανε στο Στίβο, να είναι μια πετυχημένη πολιτικός στην Ελλάδα. Και αυτό λέει πολλά και για τους αθλητές και για τις αθλητριές μας.
Στην απόψινή εκδήλωση, εκτός από την αναδρομή στην πορεία των Ολυμπιακών Αγώνων, τη μνήμα στα γεγονότα, σε προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού, αναδεικνύεται κάτι που είναι πολύ σημαντικό, το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο στηρίζεται σε αρχές και αξίες, το ευαγωνίστεσαι, την αριστεία και τις ευγενούς άμυλας. Και αυτές ακριβώς τις αξίες υπηρέτησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες του τόπου μας, οι Olympians, κύριε Παπακώστα, μέσα από την παρουσία τους στην μεγάλη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και κάθε αθλητική οργάνωση. Και το πλέον σημαντικό, το οποίο θα ήθελα να αναδείξω ιδιαίτερα απόψε, είναι ότι οι Olympians, έχοντας ως στόχο την προαγωγή, τη διάδοση και την ανάπτυξη των αρχών και των αξιών που πρεσβεύει σε όλον τον κόσμο το Ολυμπιακό Ιδεώδες, παρά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής τους δράσης, συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται προς όφελος της τοπικής αλλά και της διεθνούς κοινωνίας, αποτελώντας, και είστε κύριε Παπακώστα, πρότυπο και πηγή έμπνευσης για τον κάθε ένα από εμάς. Και σκεφτείτε τα δύσκολα δεδομένα που έχουν αντιμετωπίσει σήμερα οι αθλήτες και αθλητές μας, σκεφτείτε πώς ήταν τα δεδομένα τη δική σας περίοδο. Αυτή η δραστηριοποίησή σας, ως επίσης η Ολυμπιακή ιστορία του τόπου μας, όσο και οι άνθρωποι που συνέβαλαν με την προσωπική τους πορεία στην καταγραφή τους, σκιογραφούνται αδράστο περιεχόμενο του βιβλίου, το οποίο μας παρουσίασε πολύ εύστοχα η Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι τόσο ως πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, όσο και η αθλητική, καθόλου αθλητική αρχή του τόπου, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, εκτιμώντας την σημαίνουσα δράση σας, κύριε Παπακώστα, της Κυπριακής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σας αναγνωρίζουμε και σας προσεγγίζουμε ως έναν από τους πιο σημαντικούς μας εταίρους σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλουμε για να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τον κυπριακό αθλητισμό. Και είναι ακριβώς γι' αυτό που στηρίζουμε κάθε δράση σας, κάθε πρωτοβουλία σας. Κυρίες και κύριοι, παρουσία απόψε στην εκδήλωση μελών της Κυπριακής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Ομάδας για το Παρίσι το 2024 και αξιοποιώντας τον τίτλο του πρώτου τόμου του βιβλίου, θα μου αναφέρετε εδώ να αναφέρω και κάτι άλλο που σκέφτηκα ακούγοντας τον Γιώργο. Το τρίτο βιβλίο, Γιώργο, πρέπει να γραφτεί για σένα, από σένα. Γιατί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του αθλητισμού στη χώρα μας και η κορύφωση της προσφοράς σου, χωρίς να σημαίνει συνταξιδιώτηση, θα είναι και η καταγραφή ενός βιβλίου. Εσείς λοιπόν, όλοι εσείς για τους οποίους είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, είστε οι συνεχιστές, της μιας παράδοσης που ξεκίνησε το 1980, που για πρώτη φορά η χώρα μας συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες κάτω από τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εσείς συνεχίζετε την παράδοση που ξεκίνησε και ανέπτυξε ο κύριος Κώστας Παπακώστας και οι συναθλητές του. Είχε την ύψιστη τιμή να ήταν ο πρώτος σημειοφόρος της χώρας μας στην Ολυμπιάδα του 1980. Έκτοτε ακολούθησαν πολλές διακεκριμένες προσωπικότητες της χώρας μας και θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα περήφανοι. Το κυριότερο όμως είναι ότι όλοι εσείς εξελίσσετε αυτή την παράδοση μέσα από τις θυσίες σας και την υψηλή προσπάθειά σας που προηγείται της πρόκρισής σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια προσπάθεια η οποία απαιτεί γενικότερα η ενασχόληση με τον αθλητισμό, πολύ περισσότερο με τον πρωταθλητισμό. Μια προσπάθεια που, θέλω να το πω ξανά, είμαι σίγουρος ότι το αισθάνεστε, στις πλήστες των περιπτώσεων είναι μοναχική. Ήδη σε αρκετές εκδηλώσεις που προηγήθηκαν της απόψινής σχετικές με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά είχα την ευκαιρία κατηδίαν συζητήσω με κάποιους από εσάς, έχω τονίσει την περηφάνεια που μας προκαλεί η συμμετοχή σας, αλλά και
το πνεύμα με το οποίο συμμετέχετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα απόψε είναι ότι αναγνωρίζουμε τα ωφέλη που προκύπτουν για την κυπριακή κοινωνία στο σύνολό της μέσα από την δική σας προσπάθεια. Μπορεί εσείς να μην βλέπετε ή να μην νιώθετε τα ωφέλη, η κυπριακή κοινωνία τα νιώθει όμως και είναι ιδιαίτερα περήφανη για όλους εσάς. Την ίδια στιγμή θέλουμε η δική σας παράδοση και η παράδοση που πλέον καταγράφεται να αποτελέσει το κίνητρο και να δώσει την όθηση για ακόμη περισσότερα επιτεύγματα για τα οποία θα περηφανεύεται η πατρίδα μας. Είναι σημαντικό, είναι μια άλλη διάσταση, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν θυμάμαι, φέτος συμμετέχουμε με 9 αθλήτριες και 6 αθλητές, πετυχαίνοντας και το στόχο που έχει θέσει η Γαλλία με την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα είμαι εκεί για να σας καμαρώσω, θα είμαι εκεί για να σας συναντήσω στο Ολυμπιακό χωριό. Εγώ δεν θα υποσχεθώ πολλά. Εκείνο όμως που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας είναι ότι ως πολιτεία θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν πρώτον προς την κατεύθυνση των υποδομών, το επαλαμβάνω για πολλωστή φορά για να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει και το δεύτερο, κυρία Υπουργέ της Παιδείας, δεν υπάρχει καλύτερα πρότυπα για να αξιοποιήσουμε για τους μαθητές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.